Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα 30 Οκτωβρίου. Θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Τραγωδία από το σεισμό στη Σάμμο. Δύο παιδιά νεκρά και 19 τραυματίες άφησε πίσω του Αγγέλαδος. Σοκαριστικός αριθμός 1.690 νέων κρουσμάτων. 128 διασωληνωμένοι, 5 νεκροί. Σε lockdown η Θεσσαλονίκη με 540 κρούσματα. Αύριο τα νέα μέτρα από τον Πρωθυπουργό. Δύο παιδιά νεκρά και 19 τραυματίες άφησε ο Εγκέλαδος με τα 6,7 ρίχτερ που χτύπησε σήμερα το μεσημέρι τη Σάμμο. Τα παιδιά καταπλακώθηκαν από τοίχο που κατέρευσε μετά τον σεισμό, ενώ επέστρεφαν στα σπίτια τους από το σχολείο. Μεγάλη είναι η καταστροφή και στη γειτονική Σμύρνη, όπου κατέρευσαν πολυόροφα κτίρια. Σάμος και Σμύρνη, ώρα 13:51. Ηγείδωνείται με το ρυθμό των 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο ισχυρός σεισμός είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 16 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Σάμμου, σύμφωνα με την αυτόματη καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας. Και ενώ στην αρχή δεν υπάρχουν θύματα παρά μόνο ελαφρά τραυματίες και υλικές ζημιές, πριν τις 6 το απόγευμα, μια τραγική είδηση ότι δύο παιδιά καταπλακώθηκαν από τοιχείο που κατέρευσε μετά το σεισμό πάγωσε τους πάντες. Ανοίξτε το χώρο, παρακαλώ. Κάντε λίγο χώρο. Κάντε λίγο χώρο, ανοίξτε λίγο. Οι δύο μαθητές λυκείου, ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών και 15 ετών, περνούσαν από ένα στενό δρόμο της πόλης προκειμένου να βγουν στην κεντρική πλατεία. Εξαιτίας του σεισμού και αρκετή ώρα μετά, έπεσε ένα τοιχείο την ώρα που τα παιδιά περνούσαν από το σημείο. Το ένα παιδί ανασύρθηκε νεκρό, ενώ το ίδιο διαπιστώθηκε και για το δεύτερο μετά τον απεγκλωβισμό του. Εν τω μεταξύ, ένα ακόμα παιδί έχει τραυματιστεί από τον πολύ ισχυρό σεισμό και μεταφέρεται στην Αθήνα με σε 130. Πρόκειται για ένα κορίτσι 14 ετών που διακομίζεται στο Αγλαία Κυριακού. Ζημιές σε κτίρια στη Σάμμο, αγνώστου ακόμα μεγέθους και έκτασης, προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός. Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην επικοινωνία με το νησί, ενώ από τη δόνηση προκλήθηκαν ζημιές στα νοτιόχωρα της Χίου, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία ερευνά τυχόν ζημιές και σε άλλες περιοχές. Ζημιές πάντως δεν έχουν αναφερθεί στη Λέσβο. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρβαλιάς αναχώρησε εσπευσμένα για τη Σάμμο, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για τις συνέπειες του μεγάλου σεισμού και να συντονίσει τις ενέργειες του κρατικού μηχανισμού που έχει τεθεί σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση των ζημιών και τη λήψη μέτρων για το ενδεχόμενο μεγάλων μετασεισμών. Επίσης, στο νησί μεταβαίνει κλιμάκιο της πρώτης ΕΜΑΚ με διασωστικό σκύλο με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη. Ενώ με ειδικές πτήσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μεταβαίνουν στο νησί στελέχη του ΕΚΑΒ και πολιτική μηχανική από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τη διενέργεια ελέγχου, στατικότητα στα κτίρια και την καταγραφή των ζημιών από τη σεισμική δόνηση. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, θα ακολουθήσει και δεύτερο μεικτό κλιμάκιο της πρώτης ΕΜΑΚ και της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών του ΕΚΑΒ. Όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας έχουν ενεργοποιηθεί άμεσα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού, ενώ όλες οι ειδικές μονάδες αντιμετώπισης καταστροφών του πυροσβεστικού σώματος βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Ήταν ένας επιφανειακός σεισμός και έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, προσθέτοντας πως υπήρξε και προειδοποίηση για ένα μικρό τσουνάμι. Είπε πως δεν πρέπει να υπάρχει πανικός, σημειώνοντας παράλληλα πως ο σεισμός ως γεγονός πάντα μας ανησυχεί. Ο σεισμός έγινε αισθητός κατά μήκος των τουρκικών ακτών και τη βορειοδυτική περιοχή του Μαρμαρά. Η πόλη της Σμύρνης έχει υποστεί πολύ μεγάλες καταστροφές και καταρρεύσεις πολυόροφων κτηρίων, μεγάλες ζημιές στις υποδομές. Μέχρι το απόγευμα οι νεκροί είχαν φτάσει τους 12 και οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 400, καθώς πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα. Πάμε στη Σάμμο, συνομιλούμε με τη συνάδελφο Βιολέτα Τρυπόδη από την Σαμιακή Τηλεόραση. Βιολέτα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πραγματικά αυτό που βιώσαμε σήμερα είναι κάτι το πρωτοφανές. Ένας σεισμός επιφανειακός, μεγάλης διάρκειας, προκάλεσε πάρα πολλές υλικές ζημιές. Εγώ δεν θα σταθώ εκεί, θα σταθώ πρωτίστως στα δύο παιδιά που χάσαμε. Ναι.
Άδικα τελείως. Δύο ανήλικα παιδιά, άδικα, τα οποία βρέθηκαν στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. Ναι. Πέρασαν από ένα δρόμο ο οποίος ήταν δίπλα σε χαλάσματα, τα καταπλάκωσαν τα συγκεκριμένα χαλάσματα τα παιδιά, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Είναι απίστευτο, δηλαδή θρυνεί όλη η Σάμος, όλοι οι μαθητές τους. Είναι ασύλληπτες οι εικόνες που εκτελήθηκαν βέβαια, μπορεί να το καταλάβει ο καθένας, ναι, και πόσο άδικο. Mm-hmm. Ναι, νομίζω ότι μετά από αυτό, Βιολέτα, νομίζω ότι οχωρίουν όλα τα υπόλοιπα και οι υλικές ζημίες και το μίνι τσουνάμι το οποίο χτύπησε την παραλία. Το τσουνάμι βέβαια που προκάλεσε πάρα πολλές ζημιές, δηλαδή υπάρχουν μαγαζιά που έχουν εντελώς καταστραφεί. Πρέπει να ξαναξεκινήσουν από το μηδέν. Ναι. Όσοι δεν είδαν πλάνα, που νομίζω ότι είναι πραγματικά συγκλονιστικά, βγήκε η θάλασσα στην παραλία και έμπαινε στα μαγαζιά. Ήταν απίστευτο. Ότι έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παραλιακή με ένα πολύ πλατή μέτωπο, παραθαλάσσιο, δύο δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας που είναι η κεντρική μας δρόμη, η κεντρική οδική οδός που συνδέει το βαθύ με όλο το υπόλοιπο τμήμα του νησιού. Φανταστείτε ότι πέρασε αυτό το, σας λέω, το παραθαλάσσιο μέτωπο, τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, την παραλιακή μετά τον πεζόδρομο εσωτερικά και μπήκε μέσα σε όλα τα μαγαζιά από όπου βρήκε το νερό της παραλιακής. Αν κάποια από αυτά ήταν κλειστά, τύπου τουριστικά που είχαν κλείσει, τέλος πάντων που έχουν ωράριο 2 η ώρα το μεσημέρι, γιατί το τσουνάμι ήταν γύρω στις 2.30, ναι, βρήκε δίωδο το νερό από παράθυρα, από όπου μπορείτε να φανταστείτε, mm-hmm, και ανέβηκε, πέρασε και αυτά τα μαγαζιά στον εσωτερικό εμπορικό δρόμο. Δηλαδή είναι απίστευτη η απόσταση που είχε που διένυσε το παλιριακό αυτό κύμα και με τι μανία στο πέρασμά του που παρέσυρε αυτοκίνητα, μηχανάκια, δεν συζητώ για τα τραπεζοκαθίσματα που βρέθηκαν στην άλλη άκρη. Παντάκια, ξυλόφυλλα. Τα σκάφη τα οποία ήταν δεμένα. Πλατεία σαν Πυθαγόρα. Ναι, 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 ναι. Σαν καριδότσουφλα όλα τα κινούσε σαν να ήταν μονταρισμένα πλάνα, δηλαδή δεν πιστεύαμε στα μάτια μας όταν είδαμε το τι έγινε. Να ρωτήσω, ποια κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα? Αυτή την ώρα βρίσκεται εδώ κλιμάκιο με τον κύριο Χαρδαλιά από την πολιτική προστασία, άνδρες της ΕΜΑΚ, έχουν φτάσει άνδρες της ΕΜΑΚ αλλά και κλιμάκιο ειδικό που ελέγχει όλα τα κτίρια προκειμένου να δει ποια είναι ακατάλληλα. Να υποθέσω ότι ο κόσμος δεν θα μπει στα σπίτια του το βράδυ. Όχι. Ο κόσμος κυκλοφορεί. Αυτή τη στιγμή είναι στα αυτοκίνητα όπου μπορείτε να φανταστείτε, κυρίως αυτοί που κατοικούν στην παραλιακή και στους εσωτερικούς δρόμους δεν μπαίνουν στα σπίτια τους, γιατί οι σεισμολόγοι κάνουν λόγο για μετασεισμούς που θα φτάσουν και τα 6 ρίχτερ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά θα συνοδευτούν ενδεχομένως πάλι με ένα νέο παλιριακό κύμα, με αποτέλεσμα να έχουμε ακόμη πιο πολλές ζημιές, γιατί μην ξεχνάτε ότι τώρα όλα τα κτίρια είναι πληγωμένα που λέμε. Να. Άρα καταλαβαίνετε ότι ένας μετασεισμός μπορεί και να τα ισοπεδώσει κάποια από αυτά. Έχουν μπει προστατευτικές κορδέλες, οι απαγορευτικές, προκειμένου να μην περνάει κανείς από τους εσωτερικούς δρόμους. Εδώ, ακριβώς πίσω από την παραλιακή λεωφόρο, αστυνομία, λιμενικό, πυροσβεστική βρίσκονται όλοι στον δρόμο προκειμένου να δίνουν συμβουλές στους ανθρώπους, αλλά και οι καταστημένοι. Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων δεν αφήνουν την περιουσία τους, διότι είναι όλα ανοιχτά. Είναι σπασμένα παράθυρα, σπασμένες πόρτες και καταλαβαίνετε ότι μπορεί ο καθένας να μπει και να πάρει το οτιδήποτε και να γίνει πλιάτσικο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρίμα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Τώρα να φύγουμε από τσουνάμι και σεισμούς και να πάμε σε πυρκαγιές. Πάμε στην Χαλκιδική. Όλα τα είχαμε, θα μπορούσε να πει κανείς. Αυτά μας μάραναν. Πυρκαγιά στην Σιθωνία, δασική πυρκαγιά στη Σιθωνία, στη θέση Άγιος Παύλος. Η θέση Άγιος Παύλος είναι μεταξύ της Νικήτης και του Μαρμαρά. Σύνδεση με halkidikinews.gr, ο συνάδελφος Θοδωρής Δούκας. Θοδωρή, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Χαλκιδική. Ποια κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα? Είναι δύσκολη κατάσταση, γιατί ενώ νωρίτερα περιμέναμε να με καλύτερα αποτελέσματα με την πυρκαγιά, γιατί είχαν πετάξει και νωρίτερα δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Δυστυχώς οι άνεμοι ενισχύθηκαν με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι πυροσβέστες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
Πάντως, να πω ότι αυτή την ώρα έχουν περιοριστεί τα περισσότερα μέτωπα της φωτιάς. Υπάρχουν στην περιοχή 25 με 30 οχήματα με πάνω από 60 πυροσβέστες που επιχειρούν και πραγματικά δίνουν μάχη με τις φλόγες, γιατί η νύχτα θα είναι δύσκολη από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Υπάρχουν 3 εξκαπτικά μηχανήματα από το Δήμο Σιθωνίας που ανοίγουν την πυρικές ζώνες για να μπορέσει να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο. Ναι. Και να ανοίγουν επιπρόσθετες ή προσπαθούν να ανοίξουν τώρα αντιπυρικές ζώνες? Όχι, υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή, αλλά κάθε φορά που έχουμε πυρκαγιά σε οποιοδήποτε σημείο, υποδεικνύει η πυροσβεστική να ανοιχτούν κάποιες ζώνες για να μην έχουμε θέλει να ανακόψει την πυρκαγιά. Ναι. Αυτή τη στιγμή απειλούνται κατοικημένες περιοχές, σπίτια, εξοχικά? Όχι, έτσι? Όχι, σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, νωρίτερα το απόγευμα εκενώθηκε προληπτικά ένα ορφανοτροφείο που υπάρχει στην περιοχή του Αγίου Παύλου. Ναι. Βέβαια, η φωτιά είναι πολύ μακριά από αυτό. Όμως η περιοχή έχει εκενωθεί και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλοι όσοι έχουν κάποιες κατοικίες προς το βουνό, τους έχει κατεβάσει η αστυνομία στο δρόμο στην επαρχιακή οδό Σιθωνίας και δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσει κανένας στο δασικό και αγροτικό δίκτυο του Δραγουδελίου, γιατί κυκλοφορούν τα πυροσβεστικά οχήματα και υπάρχει κίνδυνος να συμβεί το οτιδήποτε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ναι, στο ρωτώ περισσότερο για να μην δημιουργηθεί ανησυχία και ξεσηκωθούν Θεσσαλονικείς για να φτάσουν στην ευρύτερη περιοχή για να δουν τις εξοχικές τους κατοικίες και δημιουργήσουμε επιπρόσθετα προβλήματα και στην κίνηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και βέβαια στην διασπορά του κορονοϊού, γιατί τα μέτωπα είναι όλα ανοιχτά. Ναι, ναι, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Νομίζω πρέπει οι άνθρωποι να κοιμηθούν ήσυχοι απόψε. Η φωτιά είναι καθαρά σε δασική έκταση και μακριά από κατοικημένες περιοχές. Και όπως σας είπα και νωρίτερα, τα περισσότερα πύρινα μέτωπα έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Από ό,τι μου έλεγαν πριν από λίγο οι επιτελείς πυροσβεστικής, υπάρχει ένα μέτωπο προς την πλευρά της Νικήτης, το οποίο και αυτό προσπαθούν να το ελέγξουν, αλλά δυστυχώς υπάρχουν αναζωπηρώσεις σε διάφορα άλλα σημεία που έχουν ήδη περάσει οι πυροσβέστες και προσπαθούν να ξαναεπέμβουν. Υπάρχει υποψία πώς ξέσπασε η πυρκαγιά? Είχατε κάποια καταιγίδα τις προηγούμενες ώρες? Τι συνέβη? Είχαμε ένα μπουρίνι που πέρασε προχθές το βράδυ. Ναι. Υπήρχε στην αρχή η πληροφορία και ίσως η εικασία ότι από κάποιους κεραυνούς προκλήθηκε η πυρκαγιά, διότι όταν πέσει κεραυνός η φωτιά εκδηλώνεται μετά από και μερικά 24 ώρα. Ναι, σωστά. Αλλά υπήρχαν διάσπαρτα μέτωπα, διάσπαρτες εστίες στη σημερινή πυρκαγιά. Και αυτό κάνει ανήσυχους τους επιτελείς πυροσβεστικής. Όλα αυτά βέβαια θα ελεγχθούν και θα διερευνηθούν αφού τους βήσει πυρκαγιά. Μάλιστα. Κλείνοντας την επικοινωνία μας και αφού σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, δεν πάνε καλά τα πράγματα σιγά σιγά και για τη Χαλκιδική, εξού και το πέρασμα στο επίπεδο 3. Μου έλεγες νωρίτερα όταν μιλήσαμε ότι έχει περιπέτειες και το Δημαρχείο Πολυγύρου. Αργά το απόγευμα σήμερα ανακοινώθηκε από το Δήμαρχο Πολυγύρου, βγήκε απόφαση από το Δήμαρχο Πολυγύρου ότι θα κλείσει το Δημαρχείο για 14 ημέρες, καθώς επιβεβαιώθηκαν το απόγευμα 7 κρούσματα κορονοϊού από υπαλλήλους, σε υπαλλήλους μάλλον. Να θυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό ο αντιδήμαρχος ο κύριος Βορδός και τελικά σήμερα αποφασίστηκε και με την συνδρομή των υγειονομικών υπηρεσιών να κλείσει το Δημαρχείο για να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά του κορονοϊού. Μάλιστα. Πάντως, Άκη, να σημειώσω ότι η Χαλκιδική είναι στο πορτοκαλί, όπως είπες. Υπάρχουν σχολεία και τμήματα κλειστά όλες αυτές τις ημέρες και στην Αρναία και στα Σήμαντρα και στην Καλλικράτεια. Έχει κλείσει το κλειστό γυμναστήριο της Ιθονίας από τις προπονήσεις για τις ημέρες αυτές μέχρι να διερευνηθούν και να βγουν κάποια αποτελέσματα τεστ που έγιναν σε αθλητές. Γενικότερα υπάρχει και εδώ μια έντονη ανησυχία για τη διασπορά του κορονοϊού. Και αναμένοντας βέβαια να μας εξηγήσει αύριο ο Πρωθυπουργός τι σημαίνει το επίπεδο 3, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν αλλαγές και δεν θα ισχύουν αυτά τα οποία ξέραμε μέχρι τώρα. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ στην Χαλκιδική. Να μείνουμε στα του κορονοϊού, γιατί ένα νέο αρνητικό ρεκόρ λοιμόξεων σημειώθηκε σήμερα στη χώρα μας. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 1.690 νέα κρούσματα. 422 εντοπίστηκαν στην περιφέρεια της Αττικής.
ενώ 21 από αυτά αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Θα προσέθετα μόνο 21 και καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τη διασπορά το υπόλοιπο 400 της Αττικής. Η Θεσσαλονίκη, μετά και τα αλλεπάλληλα δείγματα τα οποία ελήφθησαν χθες από τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ στο παραλιακό μέτωπο, καταγράφει το τελευταίο 24ωρο 540 κρούσματα, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή. Μόλις 2. 24 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα της Σημαθίας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με συρροή, 9 στο Κιλκής, 29 στην Μπέλα, 17 στην Πιερία, 2 συνδέονται με συρροή, 32 κρούσματα στις Σέρες, 24 στην Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής, εκ των οποίων μόλις 2 συνδέονται με γνωστή συρροή. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων έχει φτάσει στη χώρα μας στα 37.196. Οι 128 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ έχουμε 5 ακόμη καταγεγραμμένους θανάτους και συνολικά 620 στη χώρα από την αρχή της πανδημίας. 236 γυναίκες, οι υπόλοιποι άντρες, με διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας τα 79 έτη, ενώ το 96,3% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Επικαιροποιήθηκε ο χάρτης υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από την λίμωξη COVID-19 έπειτα από την χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση της αρμόδιας για τον χάρτη Επιτροπής των Επιδημιολόγων. Στη Θεσσαλονίκη, η οποία από τα ξημερώματα πέρασε στο κόκκινο, εκτός από τη χρήση μάσκας παντού, ισχύουν όλα τα μέτρα που προβλέπονται για το επίπεδο 4 αυξημένου κινδύνου, με μοναδική εξαίρεση αυτό των μετακινήσεων, για το οποίο περιμένουμε αποφάσεις, αποσαφηνίσεις από την κυβέρνηση στις επόμενες ώρες. Αναμενόμενα, απαραίτητα και αναπόφευκτα χαρακτηρίζουν τα νέα μέτρα οι πολίτες της Θεσσαλονίκης. Ολόκληρη η περιφερειακή ενότητα πέρασε από σήμερα τα ξημερώματα στο επίπεδο επικινδυνότητας 4 κόκκινο με σκληρά μέτρα. Έχουμε εκθετική εξάπλωση του μολύσματος. Αυτός είναι ο λόγος. Δηλαδή δεν πάει αναλογικά, να πούμε διπλάσιο-διπλάσιο, πάει οκταπλάσιο. Την δεύτερη μέρα πάει εκατονταπλάσιο, την πέμπτη χιλιαπλάσιο. Άρα γι' αυτό λέω ότι έπρεπε νωρίτερα που ήταν λίγα τα μολύσματα να επιβάλλουμε σκληρούς όρους. Δύο πρέπει να βάλουν. Δύο. Όχι μία μάσκα. Όταν, και προπαντός όταν ανεβαίνει στο λεωφορείο. Δύο μάσκες. Είναι η μάσκα μου σε προστατεύει και σένα και εμένα. Και η δική σου μάσκα σε προστατεύει εσένα και εμένα. Αν εσύ δεν το έχεις, υπάρχει 50% να κολλήσουμε, αν ένας από εμάς έχει. Είναι πολύ σωστό, πολύ σωστό. Τα μέτρα τώρα, τα μέτρα, να είναι τα μέτρα, η εστίαση. Να μην φτάσουμε, άκουσα εκτές στην τηλεόραση, όταν υπήρχε γκρίπη, 3 μήνες δεν βγήκε κανένας από το σπίτι. Ο στρατός έφερε τα φαϊτά στο σπίτι και έσβησε η γκρίπη. Ούτε άργησε, ούτε δεν έκανε τίποτα. Απλά δεν έβαλε τα λεωφορεία διπλά. Δεν άνοιξε γραμμές, δεν έβαλε λεωφορεία. Αυτός σκοτώνει τον κόσμο και κολλάει ο κόσμος. Αυτή είναι η απόσταση μέσα στα λεωφορεία. Με δε τα άλλα είναι όλα τακτοποιημένα. Ο κόσμος φοράει τις μάσκες. Η απόσταση κρατιέται έξω. Η νεολαία δεν σκεδάζει. Αυτά να τα προσέξει η κυβέρνηση. Η κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ήταν αυξημένη την πρώτη μέρα με τους πολίτες να συμμορφώνονται με τα μέτρα. Ξέρω εγώ τώρα, οι ειδικοί πήραν μέτρα. Θα δούμε πώς θα αποδώσουν. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα τι γίνεται. Τι να σας πω. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Έχουμε ζαλιστεί. Μάσκα. Η χρήση της μάσκας. Τι θεωρείτε, είναι απαραίτητη, τι λέτε? Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απαραίτητη η χρήση μάσκας. Νομίζω ότι περισσότερο απαραίτητο είναι να έχουμε αποστάσεις μεταξύ μας. Όπως και στα σχολεία και παντού. Τι να το κάνω εγώ να φοράνε οι μαθητές μάσκα και να είναι 30 μαθητές σε 10 τετραγωνικά. Ας είχαν αποστάσεις οι μαθητές, θα ήταν ακόμα καλύτερο το πράγμα. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Για τα καταστήματα εστίασης που έκλεισαν, για τα προβλήματα που δημιουργούνται. Τώρα καλό θα ήταν οι άνθρωποι να μπορούσαν να δουλέψουν, έστω και με κάποιες αποστάσεις όπως είπα προηγουμένως, ότι οι αποστάσεις θα πιστεύω θα είναι η λύση καλύτερη από τη μάσκα. Πολύ σωστή. Για προστασία μας και για προστασία των αλλωνών. Μέτρα πια πρέπει επιπλέον να είναι, πιστεύετε, για την προστασία της δημόσιας υγείας, δηλαδή με τα καταστήματα, με τις υποκινήσεις.
Αυτό είναι λίγο μπερδεμένο το θέμα. Αυτό είναι λίγο μπερδεμένο. Είναι, μπορεί να είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά χρειάζεται τα μέτρα. Δεν γίνεται. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, πιστεύω. Αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα με τις μετακινήσεις. Ας πούμε, τα αστικά είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εγώ έχω να μπω στο αστικό τουλάχιστον ένα μήνα. Ένα χρόνο λέω. Ένα χρόνο. Ναι, δηλαδή βλέπεις αστικά πώς είναι, είναι υγειονομικές βόμβες. Το να προσέχουμε εμείς έξω, άντε είναι κάτι δικό μας, αλλά στα αστικά τι μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Σε όλη την πόλη υπήρχαν και αστυνομικοί αλλά και δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματοποιούσαν ελέγχους για την τήρηση των μέτρων. Καλησπέριζω τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, σύνδεση με Skype. Καλησπέρα κύριε Κυμπουρόπουλε. Καλησπέρα σας από την Αθήνα. Μια δύσκολη μέρα, πραγματικά με αυτό μετά τον πέλαστο του Αγγέλαδου. Αυτές οι οικογένειες σήμερα που θρυνούν, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, συλληπιτία. Δεν είναι εύκολα αυτά τα γεγονότα. Δυστυχώς πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και αυτά μέσα σε όλη αυτή την κρίση που ζούμε. Έτσι είναι, κύριε Κυμπουρόπουλε. Δυστυχώς όσα φέρνει η στιγμή, μπορεί να μην τα φέρει ολόκληρος χρόνος ή χρόνια ολόκληρα. Χάσαμε δύο νέα παιδιά, έτσι άδικα τελείως. Έβλεπα πριν να μπούμε στο στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων ότι στο Βέλγιο η κατάσταση έχει ξεφύγει τόσο που έχουν αποφασίσει ένα σκληρότατο lockdown, το οποίο προσομοιάζει με αυτό της άνοιξης. Εν τω μεταξύ βλέπω ταυτόχρονα τι γίνεται στη Γαλλία, τις πιέσεις στο Τζόνσον στην Αγγλία. Βλέπω και τα δικά μας και έχω την αίσθηση ότι φλερτάρει με ένα συνολικό lockdown όλη η Ευρώπη. Τι εικόνα έχετε εσείς? Δεν είναι θέμα φλερταρίσματος, είναι θέμα πραγματικότητα. Ζούμε μια δύσκολη κατάσταση, μια κατάσταση η οποία μας έχει επηρεάσει όλους. Να φανταστείτε ότι ακόμα και στη Βουλή έχουν πάρθει στην Ευρωβουλή έχουν πάρθει σοβαρά μέτρα αντιμετώπισης, περιορισμού και όλη η δουλειά, όλη η εργασία πλέον αναγκαστικά και μετά από εντολή του Προέδρου μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται εξ αποστάσεως μόνο οι απολύτως απαραίτητοι άνθρωποι θα βρίσκονται μέσα στον χώρο του Κοινοβουλίου. Είναι λοιπόν μια κατάσταση δύσκολη, δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Άρα πρέπει να πάρουμε και όταν βλέπουμε και πεθαίνουν άνθρωποι, όταν βλέπουμε και ασθενούν άνθρωποι σοβαρά, πρέπει να πάρουμε και σοβαρά μέτρα. Αισθάνεστε μεγαλύτερη ανησυχία από την άνοιξη? Θεωρείτε ότι αυτό το δεύτερο κύμα είναι μεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο? Αισθάνομαι ανησυχία γιατί βλέπω ότι θα έρθει για να κρατήσει σε μια μεγαλύτερη διάρκεια. Δυστυχώς έρχεται ο χειμώνας. Έρχεται η εποχιακή γρήπη, έρχεται το κρύο, άρα όλα αυτά σημαίνει μεγαλύτερη συγκέντρωση σε μικρότερο χώρο, οπότε αυτό αυξάνει και αυτόματα την πιθανότητα να ασθενήσει κάποιος και να μεταδοθεί πιο εύκολα η νόσος του κορονοϊού. Έχετε την άποψη ότι έγιναν λάθη, ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και αστοχίες, ότι έγινε κακή εκτίμηση? Ακούω πολλούς να λένε ότι συνολικά η Ευρώπη, πάντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφέρομαι, θα μπορούσε να έχει κινηθεί νωρίτερα, γρηγορότερα και να μην φτάσει στο σημείο να προσπαθεί τώρα να συμμαζέψει τα ασημάζευτα. Αυτό που δεν ήξερε η Ευρώπη και ευελπιστούσε είναι ότι δεν θα επανέλθει τόσο επιθετικά αυτό το δεύτερο κύμα. Φανταστείτε ότι δεν θέλει, γενικότερα δεν θέλουν τα κράτη-μέλη να περιορίσουν τους ανθρώπους στα σπίτια, δεν θέλουν να σταματήσουν τους πολίτες από τις δουλειές τους. Γι' αυτό προσπάθησε να το τραβήξει όσο γίνεται περισσότερο, έτσι ώστε να συνεχίσουμε στα πλαίσια της ασφάλειας και της προστασίας, όσο γίνεται να έχουμε μια κατάσταση να πάει πιο πέρα τον περιορισμό. Κάτι με το οποίο δεν συμφωνεί καθόλου η Γερμανία. Νομίζω ότι η Μέρκελ έχει την άποψη καλύτερα ένα σκληρό lockdown τώρα από το να προσπαθείς με κινήσεις διορθωτικές στην εξέλιξη να συμμαζέψεις τα πράγματα. Πλέον δεν είναι μόνο η Γαλλία. Η Γερμανία, βλέπετε και η Γαλλία τι γίνεται, βλέπετε και τι γίνεται στην Ελλάδα με μικρού τύπου lockdown.
έχουμε μπει σε μια κατάσταση αλλιώς από ό,τι το προβλέπαμε ένα μήνα πιο πριν, ακόμα και 15 μέρες πιο πριν ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση. Τώρα δυστυχώς έχουμε φτάσει στο αποχώρητο και τώρα δυστυχώς πρέπει να πάρουμε αυτά τα μέτρα τα πολύ σκληρά. Κύριε Κυμπουρόπουλε, με τα λεφτά τι θα γίνει, γιατί και κλεισμένος μέσα και με την επιχείρηση να μην λειτουργεί ή να υπολειτουργεί και φτωχός, τα πράγματα χειροτερεύουν. Η Ευρώπη θα βάλει τελικά το χέρι στην τσέπη. Μαθαίνω ότι στην χθεσινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη συζητούσαν τι θα γίνει με αυτά τα οποία είχαν αποφασίσει την Άνοιξη. Θα κινηθεί λίγο η κατάσταση. Αυτό είναι το λυπηρό της υπόθεσης. Βρισκόμαστε ακόμα σε, δυστυχώς, συζητήσεις. Βρισκόμαστε ακόμα σε διαλόγους. Το από πού και πώς και με ποιο τρόπο θα βγουν τα λεφτά και θα διανεμηθούν στα κράτη μέλη. Αυτό είναι το λυπηρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία παλεύουμε, προσπαθούμε και διεκδικούμε να την αλλάξουμε, να παίρνονται πιο γρήγορα αποφάσεις, να υπάρχει μια μεγαλύτερη ομόνοια, μια μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κατώμελων. Και γιατί είμαστε μια οικογένεια και αυτό είναι για το οποίο παλεύουμε, γι' αυτό είναι πάνω στις οποίες στις ρίζες φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν θέλει να περιορίσει τους πολίτες από τη δουλειά τους. Mm-hmm. Είναι ασφάλεια αυτή τη στιγμή. Είναι προφανές αυτό που γίνεται, αυτό που γίνεται συνήθως δηλαδή, πώς λειτουργούν οι έχοντες τα πολλά χρήματα, άρα και το γενικό πρόσταγμα, δηλαδή η άνεση της Γερμανίας να ρίχνει στην αγορά για να στηρίζει τις επιχειρήσεις της πακτολώδης εκατομμυρίων, δεν την κάνει να αισθάνεται το τι συμβαίνει στο Νότο ή και να το αισθάνεται δεν ξέρω αν την ενδιαφέρει. Και δεν είναι μόνο η Γερμανία, είναι και η δορυφόρη της. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση δύο ταχυτήτων ή διαφορετικών ταχυτήτων. Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με χώρες οι οποίες δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνουν τον Νότο, είναι ότι δεν καταλαβαίνουν την κατάσταση, θα έλεγα καλύτερα. Δεν καταλαβαίνουν το πού βρισκόμαστε, περιορίζονται στην δικιά τους ικανότητα, μικρότερη ή μεγαλύτερη, να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό και δεν καταλαβαίνουν ότι ο γείτονας, ο αδερφός, έχει επηρεαστεί πολύ περισσότερο για τους δικούς του διαφορετικούς, ακόμα και πολιτισμικούς λόγους. Ναι, είναι ακόμα χειρότερο έτσι όπως το περιγράφετε. Επειδή είπατε γείτονας... Δεν το περιγράφω εγώ. Ήταν μια κατάσταση που τη βιώσαμε στο πρώτο κύμα, όταν υπήρχαν δυστυχώς χώρες, κράτη-μέλη, οι οποίες δεν βγάζανε υγειονομικό υλικό προς τα έξω, κλείναν τα σύνορα σε αυτό το υγειονομικό και άλλες χώρες γειτονικές βλέπουμε τι γινόταν. Ναι, γιατί άλλο η αναλγησία και άλλο η απανθρωπιά έχει μεγάλη διαφορά. Επειδή είπατε γείτονας, με τον δικό μας το γείτονα, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ακούω σιγά σιγά στο Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει και η Νέα Δημοκρατία, τον Βέμπερ να είναι πάνω στα κάγκελα και να φωνάζει, αλλά δεν ξέρω αν φωνάζει για να φωνάζει και δεν ξέρω αν θα προχωρήσει κάτι πιο γρήγορα. Εδώ κοντεύουμε να φτάσουμε σε σύγκρουση Ισλάμ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι όπως εκτραχύνθηκε η κατάσταση. Έχει, όντως η κατάσταση έχει ξεφύγει. Είμαστε η Ελλάδα η οποία φωνάζει, δεν μπορείτε εύκολα να συζητήσετε με τον πρόεδρο της Τουρκίας, γιατί δεν λειτουργεί με δίκαιους όρους, δεν λειτουργεί με όρους παιχνιδιού, σωστού και χρήσης διεθνών κανονισμών. Βέβαια, όπως θεωρήσει, όπως ξυπνήσει το πρωί, όπως πιστεύει ότι κάνει καλό για την δικιά του χώρα, χωρίς όμως σε καμία λογική, ό,τι κάνει είναι παράλογο και φτάνει σε μια διαδικασία η οποία να παλεύει και να αντιμετωπίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν έχει δει ότι εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν σύμμαχοι και όχι αντίπαλοι. Αυτό που λέτε για τον Βέμπερ πρέπει όχι να το βλέπουμε κριτική σκέψη, να το χειροκροτήσουμε και να πούμε ότι κάτι αλλάζει όταν ο ίδιος ο Μάρφελ Βέμπερ λέει ότι πρέπει να δούμε το ζήτημα της συνταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας. Κάτι είναι, κάτι έχει υποθεί για πρώτη φορά. Αυτό ως γεγονός από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το ακούσουμε, πρέπει να το χειροκροτήσουμε και πρέπει να το ενισχύουμε.
Μάλιστα. Για να δούμε τις εξελίξεις. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δυστυχώς και όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Δεν προλαβαίνουμε να μετράμε. Κύριε Κυπουρόπουλε... είναι ανοιχτά και ειδικά με την Τουρκία. Πρέπει όλες οι δυνάμεις να καταλάβουν ότι πρέπει να συμμετέσχουν, να σταματήσουν η χορηγία και η προσφορά και η πώληση όπλων προς την Τουρκία και να γίνει αυτό το εμπάρκο που το αναζητούμε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο επίσης. Τώρα, να επιστρέψουμε στις πανδημίες και στη ζημία που προκαλεί στην αγορά. Κραυγή αγωνίας από τους εστιατόρες έχουμε στη Θεσσαλονίκη μετά από τη νέα επιβολή περιοριστικών μέτρων. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας θα βάλει τα φόπλακα, λένε, στις επιχειρήσεις τους. Σημαντικά μειωμένη είναι η εμπορική κίνηση στο Λαμπράκι. Στην πλειονότητά τους, οι ιδιοκτήτες των εμπορικών καταστημάτων βρίσκονται σε απόγνωση. Ήδη πάρα πολλοί επαγγελματίες πιθανολογούμε ότι δεν θα ανοίξουν πλέον ξανά τα μετά από το προηγούμενο που είχαμε. Κατά συνέπεια, σωτηρία δεν υπάρχει. Περάσαμε 10 χρόνια μνημόνια και τώρα μας ήρθε και αυτό. Απελπισία. Χάλια. Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση, ποια είναι η κίνηση. Δεν υπάρχει κίνηση. Παιδιά, όλη η αγορά βογκάει. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Η εξέλιξη των κρουσμάτων της νόσου COVID-19 οδηγεί στη λήψη νέων πρόσθετων μέτρων κατά της διασποράς του ιού, με όλο ένα και περισσότερες περιοχές της χώρας να τελούν υποειδικό καθεστώς. Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι αρκετά σοβαρές στα εμπορικά καταστήματα. Μέρα με τη μέρα εδώ πάμε. Δεν ξέρουμε πού θα βγει. Το παλεύουμε μέρα με τη μέρα. Είναι αγώνας μέρα με τη μέρα. Σίγουρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Αναμένουμε, ίσως, επειδή είχαμε συνηθίσει το Μάρτιο, πήγαμε λίγο αξιοπρεπώς, ίσως ευνοηθεί η συνοικία. Δεν κατεβαίνουν κάτω, αλλά σίγουρα είναι δύσκολα. Τα καταστήματα είναι άδεια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω. Ναι, είμαστε σε απελπιστική κατάσταση, νομίζω. Μειωμένος είναι ο τζίρος των εμπορικών καταστημάτων και εκφράζονται πλέον φόβοι για αρκετά λουκέτα στην εμπορική αγορά της Θεσσαλονίκης. Παρεμφερείς είναι και οι αντιδράσεις των επιχειρηματιών της εστίασης. Από νωρίς το πρωί, οι εστιατόρες και οι υπάλληλοι τους μαζεύουν τα τραπεζοκαθίσματα και τα στηβάζουν εντός του καταστήματος. Τα περιοριστικά μέτρα που αποφασίστηκαν στην εστίαση θα επιδεινώσουν, όπως λένε, την ήδη επιβαρημένη οικονομική τους κατάσταση. Είμαστε στο σημείο μηδέν. Είμαστε στο σημείο αυτό που δεν υπάρχει γυρισμός. Αυτό ήταν η ταφόπλακα για την εστίαση. Και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η αντιπρότασή μας ήταν 50% του ωφέλιμου χώρου του καταστήματος και τουλάχιστον μέχρι τις 9 το βράδυ. Όπως είναι και τα καταστήματα του λιανεμπορίου ανοιχτά. Και μετά μας κλείνανε. Για να μπορούμε τουλάχιστον υποτυπώδες να μπορούμε να δουλέψουμε. Άρχισε να υπάρχει στην εστίαση, από ό,τι βλέπω, μια απαγοήτευση. Από ό,τι ακούω από τους συναδέλφους, όλοι επάνω μας ξεσπάνε. Χωρίς να σκέφτονται. Καταρχάς, πήραν μια απόφαση που δεν μας δώσαν ούτε μια-δυο μέρες προθεσμία τα προϊόντα που έχουμε. Κάτι να τα κάνουμε. Θα αναγκαστούμε τώρα, όσοι δεν κάνουν πακέτο, να τα πετάξουμε. Οι εστιατόρες εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση που πάρθηκε να κλείσουν τα καταστήματά τους. Δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή με 150.000 επιχειρήσεις και εργαζομένους στο σύνολο να βιώνει αυτή την κατάσταση την τραγική. Να είμαστε όλοι με ένα βέβαιο αμέλλον. Να έχουμε όλοι μας χρέη μέχρι την κορυφή και να μην ξέρουμε το τι μέρη γενέστε. Τι μας ξημερώνει αύριο. Εντάξει, είναι θέμα υγείας του. Κατανοητό. Δεν μπορείς όμως να συμπεριφέρεσαι σε έναν κλάδο όπως είναι η εστίαση με τέτοιους τραγικούς τρόπους. Δεν ξέρω γιατί έτσι η εστίαση αυτή τη φορά. Πάλι η εστίαση πρώτη. Έχετε δώρο και ένα νεράκι, θα περάσετε μέσα να το πάρετε. Είναι κρίμα, είναι το εμπόριο καταστρέφεται. Και όταν δεν πάει η οικονομία, τίποτα δεν πάει, κυρία. Ζέψαμε όλα τα τραπέζια, τις καρεκλίτσες μας, τις ομπρέλες και νιώθουμε πολύ άδειοι. Για κάποιους τη λύση δίνουν το delivery και το take away. Πλέον με τα νέα δεδομένα, εμείς μένουμε ανοιχτοί. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε στην όλη κατάσταση.
Αυτό δεν έχω καταλάβει να σου πω. Απλά παραγγέλνει, ναι. Όσο ακόμα δεν υφίσταται η άρση της κυκλοφορίας, ακόμα περπατάει ο κόσμος, δόξα τω Θεώ, ακόμα έχει δουλειά. Αλλιώς μόνο delivery μετά. Παθήσουμε λίγο από σήμερα να δούμε μήπως τυχόν μπορέσουμε να κάνουμε λίγο με πακέτο. Πόσο, αν θα κάνουμε μια δοκιμή, αν τυχόν πιάσει, έχει καλός, έχει ο Θεός. Αν όχι, θα αναγκαστούμε να κλείσουμε. Τα παιδιά, γιατί θα δουλεύουμε πλέον μόνο delivery και take away. Απογοητευμένοι επαγγελματίες του κλάδου υπογραμμίζουν ότι όλα όσα ανακοινώθηκαν δεν τους βοηθούν να μείνουν όρθιοι, αντιθέτως οδηγούν να βάλουν λουκέτο. Για να δούμε τι λέει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για την κατάσταση. Ο υπεύθυνος συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων, ο Κυριάκος Μερελής, είναι μαζί μας. Κύριε Μερελή, καλησπέρα. Κύριε Μόσχη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το φιλόξενο βήμα. Νομίζω ότι η κατάσταση θεωρείται υπότροπη πλέον, η ασθένεια μάλλον για να κυριολεκτούμε, και στις υποτροπές τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Κύριε Μόσχη, η αλήθεια είναι ότι η αγορά αυτή τη στιγμή δίνει μια εικόνα καταστροφής και είναι πάρα πολλοί οι επαγγελματίες οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση μετά την ανακοίνωση των νέων έκτακτων μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τις περιοχές που ανακοίνωσε και για την πόλη μας, προκειμένου να αντιμετωπίσει να μειώσει την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού. Εμείς ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο έχουμε καταθέσει έγκαιρα προτάσεις, ναι. πολλές από τις οποίες έχουν εισακουστεί από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, στο πρώτο κύμα της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά επανερχόμαστε, τις επικαιροποιούμε και ζητούμε... Και ζητάτε παράταση και επιπλέον ελάφρυνση από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Ζητάμε μέτρα ανακούφισης, κύριε Μόσχη, με την δυνατότητα της χρηματοδότησης της πολιτείας, όχι της δανειοδότησης, χρηματοδότησης, καθώς επίσης και προωθημένα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να ανακουφίσουν την επιχειρηματική κοινότητα. Μερικά από αυτά είναι, θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι αποδεκτά και από την κυβέρνηση, αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση, κατάργηση δημοτικών τελών στα καταστήματα όσο κρατάει η κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, κατάργηση ενδεχομένως των τελών κοινόχρηστων χώρων, των πεζοδρομίων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος, κατάργηση της φόρας αλληλεγγύης, μείωση των ενοικίων των επαγγελματικών χώρων, με ισόποση όμως ελάφρυνση και των ιδιοκτητών για τους από το κράτος, από τους ιδιοκτήτες μάλιστα, γιατί δεν πρέπει να δημιουργούμε και κοινωνικούς αυτοματισμούς στην κοινωνία μας, κύριε Μόσχη. Σε αυτή την περιπέτεια που βιώνουμε πρέπει όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγούμε. Πάντως, στο κεφάλαιο επιστρεπτέα προκαταβολή δεν νομίζω να απογοητεύσει κανένα η κυβέρνηση, γιατί εκτός του ότι τρέχει το τρίτο, νομίζω ότι θα πάμε και στο τέταρτο και στο πέμπτο και όνου και στην αριθμός. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Βέβαια, ακούω πάρα πολλούς στην αγορά να μου λένε ποια επιστρεπτέα. Εδώ ο στόχος πρέπει να είναι οι μη επιστρεπτές. Έτσι ακριβώς, κύριε Μόσχη, και εγώ την ίδια εικόνα έχω. Είναι όντως ένα καλό μέτρο, το οποίο είχαμε εισηγηθεί οι παραγωγικοί φορείς στην κυβέρνηση και εισακούστηκε και αυτή η προτροπή μας. Θεωρώ ότι πρέπει να διευρυνθεί, να ενισχυθεί και με τέταρτη και με πέμπτη, αν χρειαστεί, επιστρεπτέα προκαταβολή. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω το εξής, να δημιουργηθεί και μια πάγια ρύθμιση για οφειλές προς το δημόσιο, με τη δυνατότητα, κύριε Μόσχη, επαναρρύθμισης μέχρι και 36 δόσεις, γιατί είναι πολλοί επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν μπει σε τέτοιες ρυθμίσεις, αλλά όπως βλέπετε τώρα μπαίνουμε σε δεύτερη-τρίτη φάση αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού και κλείνουν τα καταστήματά τους. Ως εκ τούτου δεν μπορούν και αυτοί να είναι ενήμεροι, να μπορούν να ανταπεξέλθουν απέναντι στις υποχρεώσεις που έχουν. Mm-hmm. Και θα πρέπει να τονίσουμε και κάτι ακόμη, γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη, κύριε Μόσχη. Τώρα μπορεί να έχω εξειδικεύσει λίγο, αλλά καλό είναι να ακούγονται αυτά, και επειδή μου δίνετε το δημόσιο βήμα να αναπτύξω έτσι τις θέσεις του επιμελητηρίου μας, θα πρέπει να υπάρχει και επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος στους επιχειρηματίες, επαγγελματίες, στους εργοδότες, όταν το προσωπικό τους νοσήσει από τον κορονοϊό και μπει σε καραντίνα. Ξέρετε, και εκείνο το χρονικό διάστημα ο επιχειρηματίας, ο εργοδότης, είναι αναγκασμένος, είναι υποχρεωμένος να πληρώνει και τις ασφαλιστικές φορές αλλά και τον μισθό στον εργαζόμενο την ώρα που δεν απασχολείται. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συγκυρίες. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η κατανάλωση, το διαθέσιμο εισόδημα για κατανάλωση, με συνέπεια να μειώνεται διαρκώς ο τζίρος και κατ' επέκταση ενδεχομένως να υπάρξουν και
μειώσεις των θέσεων εργασίας, αύξηση δηλαδή της ανεργίας. Ναι, είναι αντιληπτό. Είναι στην λογική καλύτερα δώσε τώρα τη βοήθειά σου πριν χαθεί θέση εργασίας, εν προκειμένου πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας, εκεί που είναι να τα δίνεις σε επιδόματα ενεργείας, επιδότησε την εργασία. Είναι αυτή η τακτική που τη ζητάει συνέχεια η αγορά από τις κυβερνήσεις. Χρειάζονται ενεργητικές, επιθετικές, επεκτατικές οικονομικές πολιτικές αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση, προκειμένου να διατηρηθεί, αν θέλετε, η οικονομία, η επιχειρηματική κοινότητα σε μια κατάσταση τέτοια που θα την βοηθήσει την επόμενη μέρα να ξεκινήσει με μεγαλύτερη αισιοδοξία και να μην μετράει πολλές ζημιές, κύριε Μόσχη, γιατί πρέπει στην κουβέντα που κάνουμε να θέσουμε υπόψη μας, αν θέλετε, και την δεκαετή και πλέον οικονομική κρίση που έχουμε βιώσει ως κράτος, η οποία έρχεται σωρευτικά, αν θέλετε, να συμπληρώσει και την κρίση που βιώνουμε με την πανδημία του κορονοϊού. Οι αντοχές έχουν μειωθεί. Επομένως, θα πρέπει η κυβέρνηση να λειτουργήσει τώρα ενισχυτικά, να θεραπεύσει τώρα τις όποιες, εν πάση περιπτώσει, τα όποια προβλήματα δημιουργούνται, γιατί την επόμενη μέρα δεν νομίζω ότι θα είναι ικανή να διαθέσει εκείνους τους πόρους για να μπορέσει να ανακάμψει η οικονομία και η επιχειρηματική κοινότητα, κύριε Μόσχη. Δηλαδή, το δεύτερο lockdown θα βρει, πιστεύω, μετά το δεύτερο lockdown δεν θα ανοίξουν αρκετές επιχειρήσεις. Θλίβομαι έτσι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μερελή. Θα τα ξαναπούμε εκ νέου για το θέμα. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά επίσης. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τις φοιτητικές εστίες στο κλείσιμο του δελτίου μας, γιατί έχει ο Θεσσαλονικιός και ο φοιτητής της Θεσσαλονίκης την αίσθηση ότι είναι αφημένη στην τύχη της από την πλευρά του ΕΟΔΗ αυτή η υπόθεση, στην καταγγελία ότι η κατάσταση στις φοιτητικές εστίες είναι εκρηκτική μετά τα κρούσματα κορονοϊού που κατογράφηκαν. Εντοπίζεται όλο αυτό και περιγράφεται από τους φοιτητές και συγκεκριμένα από το Σύλλογο των Οικότροφων Φοιτητών Εστιών Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα λοιπόν με τις δηλώσεις που έκαναν, έχουν εντοπιστεί 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ όπως λένε δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η ειδική διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών τους. Με το σύνθημα «Η υγεία μας δεν παίζεται», στα Ζάρια πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας εστιακοί φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ζητούσαν την άμεση λήψη μέτρων προστασίας της υγείας τους από τον κορονοϊό. Ενώ σε συνάντηση που είχαν με τον αντιπρίτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων, Δημήτρη Κοβέο, κατηγόρησαν την Βρετανία. Όπως καταγγέλουν, αφού ανιχνεύτηκαν κρούσματα κορονοϊού στις εστίες τους, τους είχαν διαβεβαιώσει πως θα γίνουν 600 τεστ σε όλους τους εστιακούς φοιτητές. Έπειτα τους είπαν πως θα γίνουν τελικά μόνο 50 δειγματοληπτικά τεστ και τελικά έμαθαν πως δεν θα γίνει κανένα τεστ. Ο κύριος Κοβέος από την πλευρά του, μιλώντας στο thestoday.gr, τόνισε πως πράγματι όλοι οι οικότροφοι φοιτητές πρέπει να εξεταστούν. Πράγματι στις φοιτητικές εστίες, ο αριθμός φοιτητών, νέων ανθρώπων, περίπου 500, που διαμένουν εκεί συνεχώς και που πραγματικά χρειάζεται να εξεταστούν ως προς το αν είναι φορεί ή όχι. Mm-hmm. Από την άλλη όμως πλευρά, αυτό έχει ειδοποιηθεί σχετικά ο ΕΟΔΗ και εκείνος κρίνει ότι μέχρι τώρα δεν έχει έλθει να κάνει αυτή την... Από την άλλη όμως πλευρά, εμείς ως ο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχουμε αναπτύξει ένα εξαιρετικό και αποτελεσματικό, θα έλεγα, σύστημα ελέγχου των φοιτητών μας. Όταν δηλαδή σε ένα τμήμα ένας φοιτητής δεν αισθάνεται καλά, παραπλήσια συμπτώματα με τον COVID που μπορεί να μην είναι φορέας, αλλά εμφανίζει, ας πούμε, ένα μικρό πυρετό ή έναν βήχα, τότε άμεσα ενημερώνεται ο αρμόδιος καθηγητής και εξετάζεται αυτός ο φοιτητής. Εάν διαπιστωθεί ότι είναι φορέας COVID, τότε όλη η ομάδα που είναι γύρω από αυτόν επίσης εξετάζεται. Και αυτή είναι η τακτική που μέχρι τώρα έχουμε ακολουθήσει στο Αριστοτέλειο. Ερωτηθεί σχετικά με το αν απολυμαίνονται οι κοινόχρηστοι χώροι στις εστίες, ο αντιπρίτανης σημείωσε πως καθαρίζονται τακτικά και απολυμάνθηκαν πριν από 20 ημέρες, όταν και πάλι είχαν βρεθεί κρούσματα. Ακολουθεί ο Γιώργος Φακής με αθλητικές ειδήσεις, αμέσως μετά η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας και σήμερα το βράδυ. Το ραντεβού μας είναι για τη Δευτέρα στις 8.30.